Φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Development League, πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση του τρίτου ομίλου μεταξύ του Καρτάγκη και το ημένου. Δύο ομάδες βρίσκονται στο 7-2 και στο 2-6 αντίστοιχα. Πρώτη κατοχή για τρεις άστοχο. Τρίποντο. Πρώτη κατοχή για τους Σουγκαρντάντες. Τεξίδης, ωραίο τελείωμα, ωραία πάσα. Και τώρα θα ανοίξει το σκορ. Που και τώρα δεν ήταν απαραίτητο. Μπορούσε να σταθεί η πρόταση και χωρίς αυτό. Ο Γυρίσης θα ευστοχίσει. Ο Σίδρας 2-2. Jump shoot από τη γωνία, άστοχο, πάνω του Παπαδόπουλου και εκεί που μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν τον αγώνα. Μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Πέτρος θα χάσει την μπάλα. Ο Βαλκούμας. Ο Λογκινίδης θα επαναφέρει μετά το πρώτο φάουλ τον του Γκαρντάντης και καταπέκτωσε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Jump shoot εύστοχο, μία ακόμα φορά από τον Σίδρα. Όχι, το 77 το έβαλε. Για τρεις άστοχο το Σίσκο. Υπάρχει rebound, Λογκινίδης. Λογκινίδης θα δώσει την μπάλα, Ηρακλής. Καλό passing game. Πάει ξανά η μπάλα χαμηλά στον Σίδρα. Λογκινίδης μετά από μια δύσκολη πάσα. Θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει επιθετικό rebound. Ανανέασε την επίθεση του Καλάς. Αλλά αυτή βγήκε εκτός. Είναι για τους αλλανόλευκους. Του Καλάς. Πατώντας στη γραμμή δεν θα πάρει το shoot. Μπερδεύτηκε μέχρι και ο ρεφ νομίζω θα κάνει shoot. Βαλκούμας πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει δύο αντιπάλους. Θα αρχίσει όμως το lay-up. Και Σίδης. Κυριακίδης. Σίσκος. Ξανά Κυριακίδης. Σε man to man τώρα η άμυνα των Τόιμεν. Θα πάρει το screen ο Κυριακίδης από τον Καλάκη για τρεις άστοχο. Σίδρα στο rebound. Θα δώσει τον Τζουκαλά, ο οποίος θα δώσει τον Παλκούμα. Και τελικά ο τρίτος θα κατεβάσει. Πρώτος θα πενεδίζει τον Σίσκο, θα πάει μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά. Ούτε τώρα θα καταφέρει να ευστοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Έχει χρεωθεί στον Σίσκο. Έστοχος στην πρώτη βολή, ο Βαλκούμας. Άστοχος δεύτερη. Στον Καρντάντης, οι οποίοι προέρχονται από βαριά ήττα έναντι Pelicans με 87-68. 68-87 για να είμαστε πιο ακριβείς. Τόιμεν. Προέρχονται από νίκη έναντι των Airballers με 62-47. Προέρχονται δηλαδή από την πρώτη τους, από την δεύτερη τους νίκη. Σίσκος. Κυρίς. Πάρει το φάουλ από τον Βαλκούμα. Ήτανε χαμηλά. Το μπλε. 2-2 ομαδικά. 6-46 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 5-2, χαμηλό σκορ. Στην αδύνατη πλευρά για 2 άστοχο. Σίσκος μετά από μια συγκυρία θα πάρει την μπάλα. Κυριακίδης. Υπάρχει deflection από τον Λογκινίδη. Κυριακίδης θα πάρει την μπάλα.
από το σημείο που δραστηριοποιήθηκε και στην προηγούμενη φάση. Θα πάει μέχρι μέσα αυτή τη φορά και τελειώσει η φάση. Ακούμα. Αστοχός. Πεσίδης. Γιακίδης. Σίσκος. Πολύ καλό passing game, υπήρχε ένα micro deflection ακόμα από τον Λογινίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει την κατοχή και τώρα θα εκτοχίσει ο Πεσίδης. Ένα jump shoot. Διαμορφώθηκε το 5-6. Βαλκούμας, στα 3 από τον Σίδρα, άστοχος. Βάλει 4 σερί πόντους στον Γαλανόλευκον. Πεσίδης. Γιακίδης θα πάρει ένα screen στην βάση στη ρακέτα. Υπάρχει προσπάθεια για την σκόρη πάνω του μπαλάκι, δεν θα καταφέρει. Λογινίδης. Μέχρι μέσα κλείσει και από δύο, θα βγάλει την πάση στον Βαλκούμα. Σίδρας. Μια προσποίηση, ξεφορτώθηκε για μια στιγμή τον μπαλάκι. Κατάφερε να κάνει το σουτ. Έχοντας βρεθεί ελεύθερο. Δεν ευκόλυψε. 5-6 παραμένει, ωραία προσπάθεια. Χειροκροτούμενος από τον Κεσίδη ο Παπαδόπουλος. Έχουμε περάσει το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου, Λογινίδης. 5-8. Περιμένει να διαμορφωθούν τα match-up. Βαλκούμας. Θα κλέψει την μπάλα ο Κεσίδης, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον κέντρο. Θα το κλείνει ξανά με τους μαύρους μετά το time-out που έχουν καλέσει οι Toymen. Έχουμε το πρώτο time-out στο παιχνίδι, 4-3 λεπτά απομένουν. 5-8 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά από το time-out. Οι παίκτες των Sugar Daddies ακόμα συνεννοούνται. Υπάρχει νέος παίκτης στο παρκέ για αυτούς, ο Σεργίου. Έχει αλλάξει τον παλάκι. Κυριακίδης. Ο Γιάννης έχει περάσει επίσης. Θα πάρει την μπάλα η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν, ήταν για τον Σίσκο, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα στους γιατρείς. Σίδρας δεν είχε κολλήσει πάνω του και το πλήρωσε. Έχουμε το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. 5-11. 1-3 για Σούγκαρ Ντάντις, 0-4 για Toymen. Jump shoot από το Λογινίδη, έστοχο, είχε βρεθεί ελεύθερος. 7-11. Γιακίδης. Καλό passing game, ξανά και Γιακίδης που έχει πάρει από Κεσίδη. Σίσκος. Το Fischer θα σουτάρει. Από παρόμοιο σημείο από το οποίο φτώχησε από πριν. Για 3 από τη γωνία, άστοχος. Σεργίου. Βάζει το σχετικό rebound. Αμαδογιάννης. Σίσκος. Πραγματικά πολύ καλό passing game από τους Sugar Daddies. Άστοχο. Σουτ για 3 από τον Κυριακίδη, αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Σίσκος. Ο Γιάννης τώρα θα καθαριστεί έστω και με έναν όχι τόσο συνηθισμένο τρόπο η επίθεση. Τα κλεψίματα δεν είναι τόσο συνηθισμένα στο πανελικά rebound. Συνήθως τον Κινίδη. Υπήρχε Στέφανος κάτω, ελπίζουμε όλοι να είναι καλά, έχει σηκωθεί. Στεφάνος. Υπάρχει άστοχο σουτ. Κυριακίδης. Θα περάσει 1, θα περάσει 2, θα περάσει 3. Φυσικά θα περάσει 1 και 3. Οι δύο επόμενοι ήταν ανάμεσα σε αυτούς. Υπάρχει αλλαγή, Λογκινίδης περνάει εκτός. Στρακάλης θα περάσει τη θέση του για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν έναν ακόμα παίκτη, έναν παίκτη επιπλέον, ενώ ο καλάς μετά την επαναφορά βάζει το καλάθι και κερδίζει και το φάουλ. Έχουν 8 παίκτες έναντι 7 οι Toymen. 9-11. Άστοχο. Άστοχη βολή, αλλά υπάρχει φυσικό rebound. Και ζάχτα πάρει την μπάλα.
κατάστοχο. 9-11 παραμένει μετά από 7,5 λεπτά. Οι Toymen δεν έχουν ούτε μία assist, έχουν 11 πόντους οι αντιπαλοί τους με 4 assist. Μαντογιάννης, δεύτερο χρόνο θα σουτάρει, θα στοχίσει, το καλά δίνει και πάει πάνω του. Δεν ήταν ο προσωπικός του αντίπαλος, ούτε τώρα είναι. Τσίτρας. Θα βγει για να πάρει την μπάλα ο Ζάφος, το καταφέρει. Στεφάνου διορθώνω. 11 όλα, μετά από 2 λεπτά θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, μετά από 2 αγωνιστικά λεπτά. Γιακίδης και Σίδης. Γιατί έχει το φω. Τον Σίσκο παίρνει τα συγχαρητήρια ο Σεργίου, ποιος ήταν αυτός που οργάνωσε την αρχική επίθεση. Λίγο να κλέψει και Σίδης την μπάλα, πήγε πάρα πολύ επιθετικά, έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω σε αυτήν, αλλά δεν τα κατάφερε, υπάρχει επιθετικό rebound και άστοχος τελικά. Ο Πέικος, ο οποίος και αυτός μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Μπορείτε εσείς να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook και Σίδης. Κυριακίδης, Στεργίου, από τη γωνία πάει μέσα. Και Σίδης παίρνει την μπάλα η οποία προοριζόταν για αυτόν. Ο Μαντογιάννης έβαλε το χέρι του, δεν είχε αντιληφθεί τον συμπαίκτη του που ήταν από πίσω. Υπάρχει φάουλο από τον Πέικο για 2 βολές. Εκεί πέρα που τελείωνε η επίθεση, κατάφερε να εκμεύσουν κάτι καλό για αυτούς οι Σουγκαρντάτες, τον Τεσίδη, ο οποίος θα εκτελέσει 2 βολές. Στόχος στην πρώτη, είναι το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών που εκτελούν οι Σουγκαρντάτες για απόψε. Άστρο στη δεύτερη, καλά στο rebound. Καλάς. Σίδρας. Έχει 2 μπροστά του. Σουτ για 3. Άστοχο. Σεργίου θα μαζέψει το rebound. Κυριακίδης. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε 2. Θα στοχίσει, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αμαδογιάννη που ακολουθούσε τη φάση. Δεν τα καταφέρει. Παραπερπάτησε πάνω στην επάνη. Διψοκίνδυνη πάσα θα βρει τελικά τον τελικό αποδέκτη, τον Πέικο. Στα 12 δευτερόλεπτα του Καλάς. Στρακάλης. Παίρνει κάποια βηματάκια προς τα πίσω, θα στοχίσει. Κυσίδης, 11 δευτερόλεπτα, θα περάσει ανάμεσα από 2. Θα βγάλει την πάσα, ωραία πάσα, υπόγειο lay-up από τον Αμαδογιάννη. Έχουν 4 δευτερόλεπτα οι Toymen. Σουτ για 3 από το πίσω από το κέντρο του Βέλγου. Από τον Στέφανο. 11-17 σκορ πρώτης περίοδου. Σουγκαρντάτες είναι μπροστά με 6 πόντους. Κατάφεραν να κάνουν αρκετά πράγματα σωστά για να χτίσουν μια διαφορά. Toymen οι οποίοι έχουν κάποια καλά στοιχεία. Τον Τσίδρα ο οποίος έχει κάνει καλό για τα δεδομένα του πρώτου δεκάλεπτου για αυτόν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή στο κλειστό του Μανδρίδη Κόλεντ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση. Κατοχή είναι για τους Σουγκαρντάτες, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από ήττα με 68-87 από τους Pelicans. Κέντρος θα πάρει μπάλα. Άσχημη πρώτη επίθεση για τους Σουγκαρντάτες. Κέντρος, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Πέικος θα τελειώσει τη φάση. 13-17. Και πολύ αντίπαλος κόσμος, αλλά βγήκε η φάση μεταξύ των δύο και Σίδης. Jump shoot μετά από μια προσπίση για πάσα από τον Μαντογιάννη. Ενδεχομένως να είχε όντως πρόθεση να κάνει μια πάσα. Δεν το μάθουμε ποτέ. Ζαλάς. Πολύ δραματικό αυτό, δεν το μάθουμε ποτέ. Anyway, και Σίδης θα δώσει την μπάλα. Στεργίου θα βρεθεί ελεύθερος. Δεν θα τιμωρήσει την κακή transition άμυνα, αλλά υπάρχει και επιθετικό rebound από τον Κυριακίδη. Και αυτό ο άστοχος. Στρακάλης. Στεφανός.
ξανά άστρα καλή. Ένα στέγνος έχει βγει, πάτησε την τέρμα. Πάτησε με τη φτέρνα την γραμμή, πάρα πολύ λίγο αλλά πάτησε. Γιακίδης Τεσίδης jump shoot από ένα σημείο που του αρέσει από τον Αμαδογιάννη, θα προκύψει. Καλάς Σακάλης με μεγάλη καμπύλη jump shoot, εύστοχος. 15-19 μετά από κάρτα 2 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Εσίδης θα στοχίσει, ο ίδιος το επιθετικό rebound, ξανά θα χάσει την μπάλα. Μαρτύρεται για φάουλ, δεν θα κερδίσει κάτι τέτοιο. Και προαναγγέλλεται αλλαγή, τώρα θα περάσει ο Βαλκού μας στη θέση στο πάνω. Κέντρος θα κατεβάσει. Κούμας που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πάλι που πάει χαμηλά στον Τσουκαλά, ο οποίος έχει τραβήξει τρεις παίκτες πάνω του. Βρέθηκε ελεύθερο στο κέντρο, αλλά ήταν ταχύτατος ο Κυριακίδης. Στην αλλαγή της άμυνας πήγε πάνω του. Ο κέντρος πήγε στο 1-1-2-1 και θα τον κερδίσει. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειωθεί στον Τεσίδη. Το δεύτερο δικό του για να πάει την μπάλα στα πόδια του Παλάκη. Ο Θέικος την μπάλα θα μετρούσε το καλάθι που πήρε ο Κεσίδης. Αν έμπαινε θα αρκεστεί σε δύο βολές στον Σουγκαρδάντη. Ρεφ ο Παλ που έχει κρατήσει τον Βαλκούμα είναι το δεύτερο δικό του. Κοστέ τη δύο τη ύλη. Το κούμπα θα πάρει την μπάλα. Μακάλι. Κέντρο τώρα. Έχει ανεβεί ο Στεργίου για να δώσει ένα screen. Αυτό θα εκμεταλλευτεί το screen. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 3, αλλά είναι άστοχο. Και Σίδη. Τρέχει το γήπεδο. Έχουν επιστρέψει καλά οι άμυνες των Τόιμεν. Για 2 έστοχο από το Στεργίου. Σύντρας ετοιμάζεται να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Συγκρατεί τελικά την μπάλα. Βακάλης. Για 3 έστοχο από τον Βαλκούμα. 18-21. 13 και κάτι στον αγώνα και το ντέρμπι καλά κρατεί. Σεργίου δεν θα φτάνει για 3. Βρέθηκε ελεύθερος ο Αμαδογιάννης, αλλά βρέθηκε ελεύθερος και ο Κεσίδης, ο οποίος πήρε την μπάλα και αστόχησε. Βαλκούμας στέκεται, σταματάει. Βακάλης πάει να αλλάξει, πάει στην weak side τώρα, δεν θα πάρει την μπάλα. Κέντρος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Σε καλή άμυνα από τον κόφτο αντίπαλο, στον Καλάς θα στοχίσει και αυτός σε jump shoot μετά από το rebound. Φαουλ που έχει χρεωθεί τον Κεσίδη. Λογκινίδης βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Βαλκούμας, αλλά θα στοχίσει. Κεσίδης θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση. Θα μαζέψει τρίπλα στην κορυφή. Στη γωνία ο Μαντογιάννης. Στεργίου έχει βρεθεί στην κορυφή, θα στοχίσει. Διακίνηση πάει για το rebound. Στήξε πάνω σε αυτόν η μπάλα. Όχι. Όχι. Διορθώνω. Δεν είναι εντύπωση ότι στήξε πάνω σε αυτόν μόνο η μπάλα. Υπάρχει κλέψιμο από τον κέντρο, το κέντρο του γηπέδου. Το κέντρο του γηπέδου, καλάθι και φάουλ, πέφτοντας.
να δώσω το γκολ. Χωρίς καν τρίπλα. Τρίτο φάουλ. Τρίτο φάουλ ο Πιντεσίδη, ο οποίος περνάει στον πάγκο. Σίσκος και Παπαδόπουλος περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Και Κυριακίδης πέρασε στον πάγκο. Έστοχος στο κέντρο και στην βολή, έμεισε τρίποντο. 21 όλα. 1-2 τα ομαδικά, 5 και 39 για το τέλος. Διατρής Airball, βάζει λίγο με τον εαυτό του, ο Βαλκούμας, ο Μαδογιάννης, στη ζώνη άμυνα τον Τόιμεν, Τζαμφού Τζάστοχο, από τον Μαδογιάννη. Για τρεις πάρα πολύ δύσκολο. Βαλκούμας θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Κινίδης έχοντας τον Σεργίου απέναντί του, θα γυρίσει, θα στοχίσει. 23-23. Μία ακόμα ισοπαλία. Μετά το 21-21, μία στο και μία μου το παιχνίδι δεν έχει αρκετή ώρα. Αν όχι με σκορ με φάσεις. Σίσκος, deflection από τον Κινίδη, δεν θα καταφέρει να κλέψει. Σίσκος, jump shoot, μπάλα μπήκε και βγήκε, σίδρα στο rebound. Ο Κέντρος, ο οποίος μας χάρισε μια πολύ ωραία φάση προηγουμένως, δεν θα χαρίσει ένα τρίποντο. Στην ομάδα του, ο Κινίδη στο rebound. Φέινταγουή θα γυρίσει, θα στοχίσει. Αλλά υπάρχει στις 4 rebound, ένα ακόμα. Είχε διπλώσει άμυνα και δεν πήγε για εκ νέου. Υπάρχει κάτω από το καλάθι ο Βαλκούμας. Θα εκτελέσει ξανά ο Κέντρος, οπότε θα στοχίσει ξανά. Το 1-2 θα γυρίσει, θα εκστοχίσει ο Παπαδόπουλος. 23-25. 3-30 για το τέλος. 1-2 τα ομαδικά παραμένουν. Ανοιχτό παιχνίδι, χωρίς φάουλ, χωρίς πολλές διακοπές. Κέντρος στην κορυφή. Βαλκούμας, η έξτρα πάσα στον Τσίδρα, σου για τρεις. Εύστοχος. Ήταν και ο Βαλκούμας ελεύθερος, αλλά έχοντας χάσει ένα καλάθι κάτω από τη ρακέτα, ενδεχομένως να μην είχε την ψυχολογία για να πάρει το σουτ. Σε πιο χαμηλό τέμπο ήδη συγκοργανώνει τώρα ο Μαδογιάννης. Σεργίου. Ο Μαδογιάννης, Παλάκης δεν θα την κρατήσει την μπάλα, δεν την περίμενε. Τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα. Λογκινίδης μετά την ωραία πάσα του Μαλκούμα θα βάλει ένα καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Βάλε, 8 το μπλε. Μαγή. Που έχει χρησιμοποιήσει στο κέντρο. Φάουλ που έκανε στον Αμαδογιάννη. Ποιος θα περάσει στον πάγκο. Κυριακίδης, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, περνάει στη θέση του. Σεργίου βρέθηκε ελεύθερος, στο για 3. Άστοχος, rebound ο Λογκινίδης, ο οποίος θέλει να τρέξει. 2-1-2-2, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μάχη του για το rebound, Σεργίου θα το καθαρίσει. Στο 8-25 παραμένει. Κυριακίδης, υπάρχει αμυντική ανισορροπία, την οποία ο Κυριακίδης θα εκμεταλλευτεί. Απόσταση αναπνοής 28-27. Για να δούμε αν θα δούμε πολλά φάουλ μαζεμένα. Σίδρας, ωραία πάσα που έδωσε ο Βαλκούμας. Κλείνεται, κάνει pivot. Υπάρχει κλέψιμο, Λογκινίδης και βγει ελεύθερος. 2 λεπτά για το τέλος. Ωραία no-look πάσα από τον Παπαδόπουλο στον Κυριακίδη. Ο δεύτερος θα αρκεστεί σε 2 βολές. Αλλαγές. Και αν αγγελθήσεις αλλαγές θα περάσουμε τώρα.
Στέφανος και ο Τσουκαλάς περνάνε στη θέση του Μαλκούμα και του Κέντρου. Αντίστοιχα ψηλώνει λίγο το σχήμα των Τόιμεν. Τώρα είμαστε πέντε, ήταν τέσσερις. Διορθώνω, ο Κέντρος δεν πάει στον πάγκο. Ο Πέικος πάει στον πάγκο, έστωχος ο Κεγιακίδης στην πρώτη. Κοσιοκτώλα. Άστοχο στην βολή. Οι δύο ομάδες μετά από 18 λεπτά είναι απόλυτα ισόπαλες. Στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ. Μετά το 21-21, μετά το 23-23, τώρα στο 28-28. Σίδρας. Θα το πάει στον Τζουκαλά, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο. Λογκινίδης. Στο διατρής άστοχος. Ο Τζουκαλάς δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάει δύο παίκτες πάνω του. Και μάλιστα δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που βρίσκει την ελεύθερη πάσα. Τώρα ήταν ο προαναφερθής συμπαίκτης του, ο οποίος αστόχησε. Παπαδόπουλος θα επαναφέρει, Σίσκος. Λογκινίδης πάντα σε ζώνη άμυνα τον Τόιμεν. Θα πάρει ένα screen, δεν υπάρχουν αλλαγές, οπότε βρέθηκε ελεύθερος ο Σίσκος. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κάνει μια βόλτα, θα βγει από την ρακέτα. Σεργίου. Και αυτός τώρα μέχρι μέσα, θα χάσει, θα μπερδευτεί. Ο μπάλος θα πάει στον Παλάκη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Τίδρα. Λογκινίδης θα δώσει ένα σκαμπίλι στην μπάλα. Οπα, θα πέσει. Απλό φαουλ, όχι το διαφορετικό. Φαουλ που έχει χρεωθεί στον Παπαδόπουλο είναι το... Πάμε ένα πίσω, 24 πίσω, πίσω, ωραία, πάμε. Τέσσερο ομαδικό. Για τους Σουγκαρντάντες, 2-2 μόλις τα φάουλ για 9 και πλέον λεπτά. Ο Γκινίδης κέντρος. Για 3 έστωχο από τον Στέφανο. 31-28. Ανοιχτό παιχνίδι, παρά το όχι τόσο ψηλό σκόρ. Για 3 άστοχος ο Παπαδόπουλος, είχε βρεθεί ελεύθερος. Στέφανος στο rebound, Κυριακίδης και Στεργίου τον πιέζουν. Κατάφερε να βρει την μπάσα στον Τσίδρα. Υπάρχει σφύριγμα, τρίτο φάουλ. Ενδεχομένως να δούμε πολλά μαζεμένα. Όπως προαναγγείλαμε. Δεύτερο Σίσκος. Σίσκος ήταν το δεύτερο φάουλ που έκανε. Τσίδρας, κέντρος. No look πάσα μέσα στη ρακέτα. Τσουκαλάς θα τη μετατρέψει σε μία ακόμα assist. Κοιτάει το χρόνο ο Κυριακίδης, 10 δευτερόλεπτα, όλα για τους Σουγκαρντάντες. Σίσκος με το κέντρο απέναντί του. Παπαδόπουλος μετά από μία, μετά από δύο προσποίησεις για δύο άστοχος. Σε φορτώθηκε Στέφανο και Λογκινίδη. Τελικό σκορ δεύτερης περίοδου, 33-28. Υπάρχει διαφορά 5 πόντων. Είναι αξία αναφοράς μετά τις πάμπολες ισοπαλίες που είχαμε στο παιχνίδι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Μαντουλίδη College. Η κατοχή είναι για τους Τόιμεν. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, τόσο από πλευράς παιχνιδιού αυτού καθεαυτού, τόσο και από πλευράς match-up. Τρακάλι, πρώτη κατοχή, Λογκινίδης, Μαλκούμας, στη weak side. Ωραία πάσα θα ήταν άμα έβγαινε. Κατζούκε. Σίδρας, Λογκινίδης, στο διατρής, άστοχος. Πολύ καλή επίθεση, παρά το γεγονός ότι δεν βρήκανε πόντους αυτή την φορά οι Τόιμεν. Ωραία προσπάθεια από τον Παπαδόπουλο. Η διαφορά θα πέσει στους 3, 33-30. Πόσα φάουλ έχουν? 91. Ένα. Για 3 από τον Τζουκαλά, σαν σύγχρονος ψηλός του Τάρι και από τη γωνία, άστοχος. Λογκινίδη. Jump shoot. Ξανά άστοχο από τον Βαλκούμα. Υπάρχει φάουλ.
καλά χρεώθηκε. Τεσίδης. Τεσίδης για τρεις πίσω από το screen. Άστοχος, υπάρχει εξαιρετικό rebound με τη μία από τον Κεσίδη και προσπάθεια. Δεν την καταφέρει ο Γκινίδης. Καλκού μας. Στην κίνηση. Τεσίδης πήγε ταχύτατα και έκλεψε. Κατοχή είναι ξανά για τους γαλανόλευκους. Σίδρας. Λογκινίδης θα πάρει τελικά την μπάλα, έψαχνε την πάσα στην weak side ο Σίδρας, που είναι ο Βαλκούμας τώρα. Jump shoot άστοχο από τον... Jump. Τρακάλι. Λογκινίδης. Κόντρα στο απλωμένο χέρι του Παλάκη. Θα κάνει το shoot, αλλά η μπάλα μπήκε και βγήκε με ταμπλό. Βαδόπουλος. Κεσίδης. Σίσκος, κοιτάει να διαμπατάει για τρεις άστοχος. Σίδρα στο rebound. Βαλκούμας, πάει να βγάλει μια πάσα στο Λογκινίδη, αυτή δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Κεσίδης, πάει μέχρι μέσα, έχει... Όχι, Android. Έχει φάουλ από το νούμερο... Τρίτο 6 φάουλ. Από τον Βαλκούμα, μάλιστα είναι το τρίτο φάουλ του Βαλκούμα. Στα 15 δευτερόλεπτα η επίθεση. Νόλου του πάσα στον Κεσίδη, jump shoot αυτό το έστοχο. Μετά από 2 και 20 οι Toymen δεν έχουν βρει ακόμα σκορ στην τρίτη περίοδο. Και οι αντίπαλοι τους οι Sugar Daddies, οι οποίοι παίζουν man to man, όχι τόσο αυστηρό αλλά man to man. Έχουν τρέξει ένα μικρό σερί 4-0 και ο Καλάς θα γυρίσει από την άλλη, από την αριστερή θα αυτοκίσει. Κεσίδης σταματάει την τρίπλα, έχοντας απέναντί του τον Τρακάλι. Σίσκος. Κυριακίδη. Πάει μέχρι μέσα, θα αυτοκίσει. 6-0 το σερί, όλο ένα και αυξάνεται και τώρα είναι η Sugar Daddies μπροστά με ένα πόντο. 33-34 μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Πολλά τριάρια μαζεύτηκαν. Λογκινίδης. Jump shoot από το ύψος των ελευθερών βολών. Μετά από το screen που του έδωσε ο Τσουκαλάς, του κλείνει το μάτι ο ψηλός. Το Toymen. 35-34. Σε μία ακόμα εναλλαγή στο σκορ, μία από τις πολλές που έχουμε δει. Κεσίδης. Μακρινό δίποντο, άστοχο από τον Παπαδόπουλο. Στον Λογκινίδη ο οποίος θα συγκρατήσει και Σίδης παίζει πάρα πολύ πιεστική άμυνα πάνω στην μπάλα. Καλυφασμένο σκυλί, πάει ανάμεσα σε τρεις ο Λογκινίδης. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός ήταν ο Βαλκούμας ο οποίος πήρε την μπάλα, πήρε και το σούτ, θα αστοχίσει. Λογκινίδης στο κορυμπάν, Βαλκούμας τον χειροκροτεί. Βρέθηκε ελεύθερος, εύστοχος. Του έδωσε το screen. Ο Στρακάλης του έδωσε την επιλογή να πάει είτε μέχρι μέσα, αλλά βρέθηκε αρκετά ελεύθερο για να μην το πάρει. Το πήρε 38-34. Ωραία πάσα στον Κυριακίδη από τον Παπαδόπουλο. Κεσίδης πάει λίγο μέχρι μέσα, θα αστοχίσει, Λογκινίδης στο rebound. Απέναντι στον Αλάκη, ένα πιο ψηλό παίκτη που είχε δώσει μάχη για το επιθετικό. Λογκινίδης. Στρακάλης, ξανά Λογκινίδη στα 7 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πάρει ένα screen από τον Στρακάλη, θα πάει step back του για 3, η μπάλα μπήκε και βγήκε σε μια κίνηση που θύμισε Mike James. Σίσκο. 38-34 παραμένει. Κεσίδης. Παπαδόπουλος. Θα βγάλει pick and roll, θα βγει η πάσα, θα μπει και το καλάθι από τον Παλάκη. 38-36. Με την πρώτη ευκαιρία έχει θα πάρθει time out για τους Toymen. Δίνει ένα screen ο Τσουκαλάς στο Λογκινίδη. Μπορούσε να δώσει την πάσα και στον Στράκαλη. Προτίμησε στο Βαλκούμα. Στράκαλη θα πάρει τώρα την μπάλα η οποία δεν θα μπει, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound του Τσουκαλά και καλάθι.
Σουκαλάς, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα τα οποία δεν καταγράφονται στη στατιστική μεταξύ άλλων. Δίνει πολλά screen, πολλές επιλογές, πολλά επιτυχημένα screen. Μπάλα θα χαθεί για τους Σουγκαρντάντις και οι Τόιμεν έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν την ήδη υπάρχουσα διαφορά των 4 πόντων ακόμα παραπάνω. Λογκινίδης σουτ για 3 και βρεθεί ελεύθερος, θα στοχίσει Σουκαλάς σε ένα ακόμα rebound. Jump shoot ξανά άστοχο από τον Βαλκούμα. Σίδρας θα βάζει λίγο με τον εαυτό του που δεν πήρε το rebound. Διακίδη θα χάσει την μπάλα. Μακάλι Βαλκούμας. Ζαφ. Σίδρας σουτ για 3. Airball. Και Σίδρας θα τρέξει. Δεν θα πάρει το φάουλ από τον Ζαφ. Υπάρχει πόδι από τον Τσουκαλά για να σταματήσει και τα κατάφερε την επίθεση. Υπάρχει time out και έχουν πάρει οι Τόιμεν. Το σκορ είναι στο 40-36. Οι δύο ομάδες πάνε στους πάγκους τους. Δύο ομαδικά φάουλ για τους Τόιμεν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο παρκέ. Όχι εμείς, οι παίκτες τέλος πάντων. Οι Σουγκαρντάντις συζητάνε μεταξύ τους. Ακόμα και Διακίδης. Παλάκης θα δώσει το screen. Θα αντίθετα το screen. Στεργίου υπάρχει deflection και τελικά θα κλέψει ο Στέφανος. Σίδρας θα κατεβάσει την επίθεση σε μια, σε ένα ρόλο που δεν έχει συνηθίσει πολύ. Κέντρος Σίδρας. Ανέβει να του δώσει το screen ο Μπέικος. Θα του το δώσει, μάλλον θα πάει στο κέντρο. Επίσης έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Σταματάει, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάτι. Όχι, ο Κυριακίδης. Το νούμερο 3. Φάουλ που έχει πληρωθεί στο Στέφανο. Σουγκαρντάντις. Να στοχεί ο Κυριακίδης. Οι Σουγκαρντάντες έχουν 12 assist έναντι 7, παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ. Χαμηλά είναι τα λάθη και για τις δύο ομάδες, δηλαδή 6 και 5 λάθη για 27 λεπτά, δεν είναι καθόλου πολλά. Για 3 έστοχο από τον Στέφανο. Κυριακίδης πάρει το screen από τον Παλάκη. Θα πάει αντίθετα από το screen. 8. Τρίτο φάουλ, 8. Υπάρχει φάουλ. Τρίτο. Από τον Λογκινίδη και είναι το τρίτο προσωπικό του. Τρία είναι, ήταν και τα ομαδικά φάουλ της ομάδας του. Είναι 4 τώρα. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουμε. 0 για τους Σουγκαρντάντις. Και Σίδης Στεργίου. Στη γωνία θα πάρει ένα screen. Δεν θα το εκμεταλλευτεί, δεν θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει ένα side step, θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει. Φάουλ που χρειάστηκε στον Τσίδρα. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ για τους Γαλανόλευκους, πράγμα που σημαίνει βολές. Άστοχος ο Κυριακίδης στην πρώτη. Σουγκαρντάντις μετά από 7,5 λεπτά δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ. Άστοχος και στις δύο, κέντρος να πάρει το rebound. 2 στις 4 βολές για Τόιμεν, 2 στις 9 για Σουγκαρντάντις. Μόλις 2 ζευγάρια ελεύθερων βολών έχουν εκτελέσει οι Τόιμεν. Πιο clean η άμυνα των Σουγκαρντάντις, ενώ ο Λογκινίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-38, διαφορά στους 7. Τελείωσε στη γωνία, υπάρχουν βήματα, ξεκίνησε με λάθος πόδι. Έκανε μια ωραία προσπίση, ξεφορτώθηκε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά υπέπεσε στην παράβαση. Τι δράση. Θα κατεβάσει, δώσει το Λογκινίδη, έκανε και τη σχετική έκφραση, δεν είναι comfortable σε αυτή τη θέση, με αυτό το ρόλο, που έχει ανατεθεί σε κάποιες φάσεις.
Βασίλη. Να πάρει την μπάλα, Στεργίου. Δώσει στη γωνία, ήταν ελεύθερος αλλά δεν το πήρε σε πρόβαση ο Παπαδόπουλος. Ωραίες τρίπλες, θα πάει μέχρι μέσα, θα περάσει δύο αντιπάλους ανάμεσα στον Πέικο, απέναντι στον Πέικο, τον τελικό παίκτη που βρέθηκε μπροστά του. Κέντρος. Λογκινίδης. Ξανά κέντρος στην κορυφή στα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει deflection και κλέψιμο από τον Θαλάκη. Ωραία πάσα του Κεσίδη. Πέφτει κάτω, βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ από τον Κυριακίδη. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Πέικο. Κέντρος. Λογκινίδη. Πάει μέχρι μέσα. Κέντρος ξανά στη γωνία σου για τρεις. Άστοχος. Βάτσιμάχη κορυμπάουν. Ένα σκαμπίδι του Παλάκη θα δώσει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Και τώρα ο Κυριακίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45 όλα, 22 λεπτά. 22 δευτερόλεπτα διορθώνω πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ στην τρίτη περίοδο μέχρι τη στιγμή του Γκαργάντη. Το αμυντικό του σύστημα βγαίνει, η ζώνη που παίζουν. Παπαδόπουλος. Κέντρος πάρει το screen του για τρεις. Έστοχο από τον Στέφανο. Δύο δευτερόλεπτα. Τώρα κανένα. Μπορούσαν να κάνουν φάουλ στις τελευταίες επιθέσεις του Γκαργάντη. Όπως και να έχει, το σκορ είναι τρεις πόντους. 48-45. Σε ένα derby, το οποίο ήταν εποχή derby, είναι ακόμα μετά από 30 λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός συναρπαστικού παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για την τέταρτη περίοδο. Δεν υπάρχουν, συνηθίζω να λέω κάποια πράγματα για το παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να πουν τα λόγια σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Που δεν, είτε ήδη δεν έχουν υποθεί, είτε δεν έχουν πει οι παίκτες με τις πράξεις τους. Κέντρο στην κορυφή. Στεφανός. Για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, άστοχο. Από τον Στέφανο. Τίτρας. Βγάζει το rebound. Επιθετικό. Είχε λήξει ο χρόνος, το σουτ του πήρε ο Λογκινίδης δεν μπήκε. Δεν είχε χτυπήσει η μπάλα στο Στεφάνι. Κεσίδη. Πάρε ένα screen από τον Καλάκη. Ο Βαδόπουλος στα 7 δευτερόλεπτα, Σεργίου. Που έχει έρθει από τον πάγκο, έχει κάτι πολλά λεφτά. Του καλά σκάστε τον πάγκο, ένας παράγοντας χ για τους Τόλμεν. Κοίτας. Για να βγάλει μια πάσα και που δεν την περίμενε ο Στέφανος και έτσι ήρθε ένα ακόμα λάθος για τους Τόιμεν. 48-49, κέντρος. Θέλουν να τιμωρήσουν την κακή transition άμυνα, την αργή, βασικά όχι αργή, επίθετη άμυνα των αντιπάλων, καλά. Δεν θα τα καταφέρουν οι Τόιμεν και τώρα ένα ακόμα lay-up από τον Κυριακή που υπάρχει time-out. Το έχουν καλέσει οι Γαλανόλοι και οι Τόιμεν. Βλέποντας όχι τόσο το σκορ αλλά το ρυθμό να φεύγει από τα χέρια τους. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή για την συνέχεια του παιχνιδιού μετά από το time out που πήραν οι Τόιμεν. Ο Λογκινίδης θα κατεβάσει την μπάλα. Στρακάλης, ξανά ο Λογκινίδης θα πάρει το screen. Μαλκούμπας. Στρακάλης για 3, έκτοχο. 51 όλα. Φαίνονται και οι δύο ομάδες ανήμπορες να βρουν μια διαφορά η οποία να τους δώσει το σαφές προβάδισμα για την διεκδίκηση του απόψινου παιχνιδιού. Και εσύ
Παπαδόπουλος. Μέχρι μέσα θα εκτοχίσει. Ένα running floater θα τον δικαιώσει. Έχουμε 7.41 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Δεν λέω του παιχνιδιού, είμαι φυσικό στα λόγια μου όταν λέω τέτοια. Δεν έχουν κάνει φάουλ οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Λογινίδης. Πάρει ένα screen, θα πάει αντίθετα, δεν θα πάρει το shoot. Θα το πάρει τελικά ο Μαλκούμης, ο οποίος θα στοχίσει. Μπαλαμπήκε και βγήκε. Σίδης. Σερχίου, ξανά και Σίδης. Είχε την έξτρα πάσα στη γωνία. Δεν την έδωσε στον Παπαδόπουλο, αστόχησε. Μπάλα είναι για τον Στόιμεν. Ο Καλάς έχει περάσει στη θέση του Σίδρα. Λογκινίδη. Μπάλα πάει στον Ζαφ. Έκανε μια προσκύση του Καλάς στο Στάρ για 3. Θα το κάνει ο Τρακάλης, θα στοχίσει από τη γωνία. Πάει μέσα, στέκεται. Και φάουλ από τον Κυριακίδη. Διαμαρτύρεται για βήματα ο Στρακάλης. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τσουπαλά. Μέσω τρίποντο. Τρέχουν ένα σερί 5-0 οι Sugar Daddies. Δεν χρησιμοποιώ κάποιο πίσω το μικρό, όχι μικρό. Που μας jump shoot εύστοχο. Θα διακοπεί αυτό το σερί. Στεργίου. Το screen από Καλάκη θα στοχίσει στην πάσα που ήθελε να δώσει. Δεν θα θέλει το αποδέξει μέσα στη ρακέτα. Στεργίου θα κλέψει. Λογκινίδης. Στη weak side θα πάει μπάλα στον Ζαφ και ωραία πάσα στον Πέικο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-0 το σερί τώρα για τους Στόιμεν. Τέταρτο φάουλ που έγινε από τον Βαλκούμα και είναι το τέταρτο. Δεν υπάρχει αλλαγή παρ' όλα αυτά. Παραμένει στο παρκέ ο Βαλκούμας. Σίδρας ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάει άμα πατούσε τη γραμμή, την πατούσε. Ο Γεσίδης, ο οποίος δεν θα πάρει το σουτ. Θα δώσει την μπάλα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα ευστοχίσει σε ένα running floater. 55-58. Ο Γκινίδης το βεβάζει. Για 3 από τον Ζαφ, fast on post, airball. Σίδρας ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, θα αλλάξει τον Γκινίδη. Κυριακίδης κατεβάζει τον Κυριακίδης. Παπαδόπουλος, Κυριακίδης ξανά στην κορυφή. Σεργίου Παπαδόπουλος, πολύ καλό passing game, γρήγορο. Δεν έχει μπερδευτεί μέχρι στιγμή η άμυνα. Ο Τόιμεν σου για 3, άστοχο από τον Παπαδόπουλο. Σηκώνει το χέρι και θα λέει ο Ροφέο. Δικό μου λάθος. Ο Καλάς θα κάνει μια reverse στο κέντρο. Στρακλής Βαλκούμας είναι φορτωμένος με 4 φάουλ, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Στρακάλης. Σίδρας. Βαλκούμας, σουτ για 3, έστοχος. Έχασε πολλά, τώρα θα μπει ένα τρίποντο. 58 όλα. Μια ακόμα ισοπαλία. 5-14. Γιατί ούτε πριν μετρούσε. Ήταν 5-48 από πριν. Βάλε 5-14. Ήταν 2 επιθέσεις. Όχι, σιγά σιγά στο να πέσει. Να βάλω το ψάρι. Ψάρι, Δημήτρη. Όχι, 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 όχι. Υπάρχει μια διασωθήνηση από τον ρεφ για τον χρόνο που έχει περάσει. Υπάρχει.
τώρα θα πέσει εντός λίγου. Ναι. 8 στα 34 τρίποντα για το Τόιμεν, 2 στα 15 για τον Καρτάτης. Δεν το έχουν κυνηγήσει τόσο πολύ. Έχουν σουτάρει υπέρ διπλάσια τρίποντα οι αντιπαλοί τους. Υπάρχουν δύο βολές που έχει κερδίσει ο Κυριακίδης, φαουλ που έχει χρεωθεί στον Σίδρα. Άστοχο στην πρώτη. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το τελευταίο μισό της τέταρτης περίοδου. Έστοχο στη δεύτερη, 58-59. Και απόσταση αναπνοής για μία ακόμα φορά το σκορ. Υπέρ των Sugar Daddies αυτή τη φορά. Κυριακίδης. Έστοχο του Καλάς. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 60-59. Κεστίδης. Κυριακίδης. Σερκίου στη γωνία. Δίποντο, μακρινό, άστοχο. Σίδρα στο rebound. Σίδρα και του καλά στην ίδια πεντάδα. Τα δύο υπερόπλα των Τόιμεν. Παίζουν μαζί. Υπάρχει φάουλ του καλά. Και Σίδης έκανε ένα ακόμα κλέψιμο. 7-8 τα κλέψιματα. Αλλαγή. 9-7 τα λάθη. Τώρα η προαναγγελική αλλαγή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σίσκος στη θέση του Στεργίου. Ο Στεργίου έχει παίξει πάρα πολύ ώρα. Και ο Σίσκος έχει ξεκουραστεί αρκετή ώρα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κεσίδης. Η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού και με αυτό το σκορ. Άστοχος και στη δεύτερη, 5 στις 15 τώρα για τον Καρντάντης. 2 στις 4 τα τόιμα. Ζάφ. Τσουκαλάς. Μαλκούμας σουτ για 3, έστοχος! Μαλκούμας είναι φορτωμένος με 4 φάουλ, δεν βγήκε αλλαγή. Για να δούμε αν θα είναι το παράγοντας σκιπ. Έχουμε μπει στο τελευταίο τετράλεπτο, έχει μαξιλαράκια ασφαλείας 4 πόντων. Ήμουν έτοιμος να πω η ομάδα του Τόιμεν, αλλά με ένα καλάθι, με ένα λέει απόμορφο από τον Κεσίδη. Η διαφορά αυτή θα πέσει στο καλάθι. Σίδρας, στην κορυφή είναι και ο Σίδρας και ο του καλάς. Τσάρας. Για τρεις από την γωνία, άστοχο, πάρτε σκεπτικό. Θα κλέψει την μπάλα, υπάρχει λάθος στο λάθος και τώρα κλέψιμο από τον Φαλάκη. Κυριακίδης. Δεν θα υπάρξει εκμηδιασμός, πάει για ποιο σέντε πίτσι της Κυριακίδης. Παπαδόπουλος. Κυριακίδης. Σίσκος. Κυριακίδης. Στη γωνία στα 5 δευτερόλεπτα θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Πέικο. Το Τόιμεν έχουν 0 φάουλ και στην τέταρτη περίοδο και στην δεύτερη είχαν 0 φάουλ. Έχουν δώσει μόλις 2 ζευγάρια ελεύθερων βολών για τους Τόιμεν, έχουν 2 στις 4 του Τόιμεν. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει rebound, η διαφορά παραμένει στο καλάθι. 63-61. Πέρασαμε στο τελευταίο τρίλεπτο, από εδώ και πέρα κάθε πόντος, κάθε κατοχή, κάθε κοίταγμα την παίκτη μετράει. Υπάρχει κλέψιμο από τον Κυριακίδη και 2 ακόμα πόντι, 63-63. Πιέζουν πολύ καλά πάνω στην μπάλα καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού οι Σουγκαρντάντες και τους δικαιώνει για μία ακόμα φορά. Αυστηρό μαντουμά τώρα. Του καλά δεν θα πάρει την μπάλα Βαλκούμα, σουτ για 3 από εκεί που στόχησε προηγουμένως άστοχος. Του καλά θα επαναφέρει την μπάλα σε αυτόν μετά από το θετικό rebound, θα πάρει τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Κυριακίδης, μετά την ωραία πάσα. Υπάρχουν βήμα
αυτά. Δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει καλάθι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν βήματα. Αλλά το momentum είναι στα χέρια των Sugar Daddies. Μετά τα πολλά λάθη που έχουν κάνει. Αυτό είναι. Φιάρα. Προκυνίδης. Φάουλ κάτω. Ένα. Ποιος έκανε το φάουλ. Το έξι. Φάουλ που χρειάστηκε στον Κυριακίδη. Έχει πρόνο να γευθεί το τελευταίο time out που, έχουν, που είχαν να πάρουν οι Τόιμεν. Σκρίνε από το Ζουκαλά. Φιάρας. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Τεσίδης. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε δει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το σκόρ είναι στο 63-63. Φάουλ χρειάζεται στο Λογκινίδη. Οι βολές θα εκτελεστούν μετά από το time out που πήρανε οι Τόιμεν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο το παιχνίδι. Είναι στην κόψη του ξηραφιού, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε, Γκινίδης και Βαλκούμας έχουν από 4 φάουλ. Είναι και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Εξάντλησαν τα time out που είχαν να πάρουν τα διαθέσιμα time out τους. Οι Τόιμεν έχουν 2 ακόμα οι Sugar Daddies. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κεσίδης. Οι Sugar Daddies έχουν 3 φάουλ να δώσουν. Άστοχος στη δεύτερη, rebound του Καλάς. Παγκού μας. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, jump shoot από ύψος των δευτερών βολών, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Πέικο, ο οποίος έχει 3 φάουλ, κλείνεται. Του Καλάς, Βαλκού μας. Μετά από μια προσθήκη δεν θα στάρει, θα το κάνει ο Τσιάρας, για 3. Άστοχος, υπάρχει rebound από τον Παπαδόπουλο. Το συν 1 και έχουν και την κατοχή του Καρτάτη. 1-9 για το τέλος. Σίσκος, σουτ για 3. Μέσα! Και απέναντί του τον Λογκινίδη, ο οποίος είναι φορτωμένος, το θυμίζουμε με 4 φάουλ. 63-67. Μαξιλαράκια ασφαλείας και 3 φάουλ να δώσουν στον Καρτάτη. Φέικος, Λογκινίδης. Βρέθηκε λίγο πίσω ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Παλάκη, το δεύτερο φάουλ. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν. Για να δούμε αν θα τα εξαντλήσουν και πότε. Σουκαλάς, Λογκινίδης. Στη γωνία. Τα 11 δευτερόλεπτα, jump shoot. Βρέθηκε μόνος το Σίσκος, απομακρύνθηκε. Η μπάλα είναι ξανά για τους Τόιμεν με 8 δευτερόλεπτα. Τσιάρας θα επαναφέρει. 14 δευτερόλεπτα. Διορθώνω. Μπάλα βρήκε στο σπάνι. Ο Γκινίδης. Του Καλάς. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει μάχη το εξαιρετικό ριμπάντα τον Πέικο, δεν θα τα καταφέρει. 63-67. Κεσίδης βρέθηκε ελεύθερος. 63-69. Δεν έχουν time out και τώρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους Τόιμεν. Υπάρχει τώρα φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Χαμηλά, 21 δευτερόλεπτα. Λογκινίδης, Βαλκούμας. Σουτ για 3. Άστοχο, Κιάρας, μάχη για το rebound, δεν θα καταφέρει, Χαλάκης. Θα χάσει, Λογκινίδης, στα 12 δευτερόλεπτα. Σουτ για 2, έστοχο. Time-out για τους Τόιμεν. Παπαδόπουλος, μια ωραία τρίπλα στα 2 δευτερόλεπτα θα πετάξει την μπάλα ο Πέικος. Τέλος παιχνιδιού, 65-69. 65-69, τέλος του χρόνου και τέλος παιχνιδιού. Το έβαλε τρίποντα ή τίποντα. Δύο!
Γι' αυτό έδειξα. Οι Νάγκες κατάφεραν να επικρατήσουν σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για όλο. Κατάφεραν στο τέλος να κάνουν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς. Είχαν πολύ καλό management στα φάουλ που έδιναν. Το Ήμεν είχαν χάσει το προβάδισμα αρκετό καιρό πριν, παρά ότι το σκορ, παρά το γεγονός ότι το σκορ δεν το έδειχνε. Κάπως έτσι ήρθε αυτό το 65-69, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν, από όλους όσους συνέβαλαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από όλους τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους refs, από το staff, τη γραμματεία, από το speaker. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, να προσέχετε. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Το μόνο που μετράει είναι υγεία. Γεια σας.